Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά με πρώτο σταθμό των κινητοποιήσεων την ερχόμενη Πέμπτη, που υπάρχει και συλλαλητήριο και στην πόλη των Ιωαννίνων, με την καθηγήτρια φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και βέβαια μέλος του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλή χρονιά. Αν και δεν ξεκινά με το δεξί για την ανώτατη εκπαίδευση, κυρία Αντωνίου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε εκφρασμένη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Να λοιπόν που βρισκόμαστε ουσιαστικά ένα βήμα πριν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους. Κυρία Σταύρου, μάλλον με το δεξί έχει πολλά χρόνια να ξεκινήσει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το δημόσιο ελεύθερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και να ξεκινήσω λίγο με κάτι πολύ βασικό να ξεκαθαρίσουμε σε σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να μας ακούνε και οι τηλεθεατές μας, μιλάμε για ελεύθερα, μη κρατικά, τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια που υπάρχουν σήμερα, αυτά δεν είναι τα ελεύθερα. Αντί να πούμε δηλαδή την αλήθεια, εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα παράλογο πράγμα. Με την έννοια ότι καθημερινά το ψέμα βαφτίζεται αλήθεια και επικοινωνιακά κερδίζει. Μας το έχουν αποδείξει εκλογές, μας το έχουν αποδείξει πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Τα πανεπιστήμια, αυτά που έχει η Ελλάδα, που διαπρέπουν, που οι επιστήμονές μας είναι στο εξωτερικό, οι φοιτητές μας κτλ. Και εμείς αγωνιζόμαστε 24 ώρες τη μέρα, με φιλότιμες προσπάθειες, αυτά τα πανεπιστήμια, αυτά είναι τα ελεύθερα πανεπιστήμια, δεν είναι κρατικά. Δηλαδή, ακούω τη λέξη κρατικό, κρατικό μου θυμίζει ολοκληρωτικό καθεστώς. Αυτά τα πανεπιστήμια σήμερα που έχουμε είναι ελεύθερα πανεπιστήμια, αυτοδιοικούμενα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν κρατικές επιχορηγήσεις, έχουν τεράστιες επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια όταν και μπορούν οι επιστήμονές μας και είναι ανταγωνιστικά σε μια τέτοια ευρωπαϊκή κοινότητα. Παλεύουμε για χρηματοδοτήσεις εκτός από αυτές που το κράτος οφείλει να δώσει, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε σε μια εποχή που ξεχνάμε αυτό που λέμε το κοινό, τα commons, τα κοινά, που είναι η παιδεία, η υγεία, το νερό, άκουγα πριν, περιβάλλον, εξορίξεις, τα έχουμε ξεχάσει και θεωρούμε ότι όλα, τι μπορεί να είναι μέσα στη σφαίρα μιας επιχειρηματικότητας, μιας ελευθερίας εισαγωγικά, που στην ουσία δεν είναι παρά τίποτε άλλο, ιδιωτικοποίηση και κέρδος. Εγώ έτσι καταλαβαίνω όλη αυτή την ιστορία και αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε. Βεβαίως. Και για τη διαφοροποίηση, αλλά θα ήθελα καταρχήν να πω ότι εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου δουλεύουμε στο ελεύθερο πανεπιστήμιο και αυτό που θα γίνει επί κυβέρνηση κυρίου Μητσοτάκη, που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Όχι μη κρατικό, ιδιωτικό. Είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι σε ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο. Πάντως εδώ είμαι δημόσιος λειτουργός, έχω αυτοδιοικούμενη, ψηφίζω ακόμα παρόλες τις προσπάθειες της κυρίας Κεραμέως να μπορέσω να με διοικούν κάποιοι επιτετραμένοι. Ακόμη έχω κάποια στοιχεία τα οποία καθορίζουν ότι καθημερινά κινούμε σε ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο. Που καθορίζω την ύλη μου, βλέπω τους φοιτητές μου και δεν έχω κάποιο κράτος να μου λέει τι θα κάνω και τι μάθημα θα κάνω, πώς θα το κάνω και να με ελέγχει. Σε ένα τέτοιο επίπεδο ακαδημαϊκό, γιατί σε όλα τα άλλα επίπεδα ελεγχόμαστε απολύτως. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, να ξεκινήσουμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί αυτή η αντίδραση από την ακαδημαϊκή κοινότητα σε αυτό το νομοσχέδιο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο τουλάχιστον το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες, διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές, λέτε ότι θα βάλει ουσιαστικά την ταφόπλακα στα δημόσια πανεπιστήμια και δι' στα περιφερειακά, αν θέλετε, πανεπιστήμια. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στο δημόσιο, περιφερειακό, αν θέλετε, μιας και μιλάμε στα Γιάννενα. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι τόσο υποβαθμισμένο τελικά το δημόσιο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ώστε η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έρθει να του βάλει πραγματικά την ταφόπλακα. Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο. Δεν θα το έλεγα ότι είναι ένα πανεπιστήμιο υποβαθμισμένο. Αυτός που μας υποβαθμίζει και μας συρρυκνώνει είναι αυτό που είπα πριν, οι επιλογές των κυβερνήσεων και της τελευταίας ειδικά κυβέρνησης,
που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και μιλάω για κεντρική πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι. Πάμε. Ούτε μία προκήρυξη πέραν ενός ερευνητικού προγράμματος ΛΙΔΕΚ, το οποίο έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και δεν το λέω αυτό για να ονοματίσω, απλώς να βάλουμε ένα χρονικό όριο. Mm-hmm. Έτσι. Μόνο το ΕΛΙΔΕΚ έχει γίνει μία προκήρυξη και γίνεται ακόμη μία τώρα, έγινε και μία προκήρυξη το 20, άλλη μία πέρυσι και μία τώρα. Έχουμε όλο προδημοσιεύσεις, δεν υπάρχει πουθενά, και αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω, σε αντιδιαστολή θα το πηγαίνω, ό,τι λέω θα το βάζω και σε ένα περιφερειακό δρόμενο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι περίπου 600 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη και την ακαδημαϊκή εμπειρία, στα Γιάννενα, τα οποία δούλευαν στα ερευνητικά προγράμματα και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς δουλειά. Άνεργοι. Είναι άνεργοι. Κάποιοι από αυτούς αναζητούν δουλειά σε άλλες πόλεις. Κάποιοι αναζητούν στο εξωτερικό. Εδώ η υποκρισία. Brain drain και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας. Ποια παιδιά μας, αυτά που κάθε μέρα φεύγουν. Αυτά που κάθε μέρα, επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ίσως τα οθούμε και να τους πούμε: α, καλύτερη αγορά εργασίας στη Γερμανία, πήγαινε εκεί σε ένα πανεπιστήμιο. Αλίμονο, κανένας δεν πάει σε ιδιωτικό στη Γερμανία, έτσι. Και βάζω και ανωτελεία. Άρα, πάμε. Πουθενά ερευνητικά προγράμματα την τελευταία διετία. Για να μπορέσουμε τι, όπως όλοι οι πανεπιστημιακοί, να τους κρατήσουμε. Να τους κρατήσουμε. Γιατί χρήματα και υποτροφίες δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Οι τελευταίες υποτροφίες ήταν πριν από 3 χρόνια και αυτές ήταν τις τάξεις 400-500 ευρώ να πάρουν οι φοιτητές μας. Άρα δεν υπάρχουν. Τα περιμένουμε πώς και τι, και βγαίνουν κάτι προδημοσιεύσεις, οι οποίες, προσέξτε κυρία Σταύρου, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εάν η προδημοσίευση βγαίνει τώρα, σημαίνει ότι το πρόγραμμα κάπου να το περιμένουμε εκεί το καλοκαίρι, θέλουν περίπου 1,5 χρόνο να αξιολογηθούν. Άρα μιλάμε ότι εμείς έχουμε ένα on-off, ζούμε μια on-off κατάσταση πάντα. Δηλαδή, είχαμε κάποια χρήματα λόγω ΕΣΠΑ 2023 και τώρα αυτά τα χρήματα, εάν επιτύχουμε στα προγράμματά μας, θα έρθουν με το καλό κοντά στο 25. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει για τα Γιάννενα, αλλά και για κάθε πανεπιστήμιο, ότι πάμε στο 25. Στα Γιάννενα σας είπα το νούμερο, είναι κάπου εκεί. Τώρα δηλαδή τα Γιάννενα πληρώνουν κόσμο από όσους συναδέλφους είναι επιτυχείς σε ευρωπαϊκές χορηγήσεις. Αυτό είναι, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, ούτε από πλευράς πανεπιστήμιου, ούτε από πλευράς Βρετανίας, ούτε από τίποτα άλλο. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει κάθε μέρα στο πανεπιστήμιο. Κεντρικά πάμε. Περίπου 60% έχω και τα νούμερα σε μειώσεις, θα σας τα αφήσω κιόλας, σε μέλη ΔΕΠ. 60% μέσα σε μια δεκαετία μέχρι το 20, έτσι, δεν σας βάζω και τα τελευταία χρόνια. Περίπου 60% σε μέλη διοικητικού προσωπικού. Κάθε μέλος ΕΤΕΠ, ΕΔΗ που φεύγει, τρέμουμε, γιατί ποτέ δεν ξανάρχεται, δεν υφίσταται, δηλαδή μέχρι να το ξαναδούμε περνάνε 2-3 χρόνια ή κάπου ξεχνιέται. Στην ιατρική σχολή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχουμε δει καμία καινούργια θέση τον τελευταίο χρόνο. Και περιμένουμε τώρα αυτές που έδωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης, που στην ουσία είναι θέσεις που φεύγουν από το ΕΣΥ και έρχονται στο πανεπιστήμιο και είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά για την Αθήνα. Άρα για πανεπιστήμιο δεν έχουμε δει ακόμη φως. Σας μιλάμε δηλαδή ότι είμαστε σε μια κατάσταση που... Πώς να σας πω, και 24 ώρες να είχαμε τη μέρα, θα είχαμε να κάνουμε δουλειά, γιατί πρέπει να κάνουμε το εκπαιδευτικό μας έργο, ένας μάχημος πανεπιστημιακός, το εκπαιδευτικό του, το διοικητικό του, το ερευνητικό του, γιατί αυτό σημαίνει, κυρία Σταύρου, πανεπιστήμιο. Σημαίνει εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό έργο, σημαίνει συνελεύσεις. Αυτά τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, και το ξαναλέω, δεν στείνουν διαδικασίες πανεπιστημιακής κλίμακας, τέτοιο χαπ, τέτοια κυψέλη δηλαδή, στείνουν, να τα λέμε καλύτερα, ο καλύτερος όρος είναι ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο σε ένα πανεπιστήμιο ένας ιδιώτης να αποδώσει χρήματα και να περιμένει κέρδος και να στηρίξει και να δώσει χρήματα για να στηθεί τι, ένα πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο είναι γνώση. Πανεπιστήμιο είναι φοιτητές, είναι έρευνα, είναι συνάθρηση. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και γι' αυτό το πανεπιστήμιο μας στα Γιάννενα πιστεύω ότι έχει δυναμικότητα, αλλά ειλικρινά αναρωτιέμαι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάρα πολύ απλά θα συρρυκνωθούν σχολές, έτσι, θα κλείσουν σχολές,
Γιατί αλίμονο. Αν ανοίξει ένα ιδιωτικό στην Αθήνα να σπουδάσει κάποιος, ας πούμε, σε σχολές κιόλας που δεν χρειάζονται βαριές εργαστηριακές μονάδες, και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις σχολές ποιες μπορεί να είναι, καταλαβαίνετε ότι το κόστος, ας πούμε, το να έρθει στα Γιάννενα και το Βέλεαρ, το ότι εκεί θα έχει μια ωραία αίθουσα, γιατί ξέρετε όλα πουλάνε και λίγο επικοινωνιακά. Δηλαδή θα έχει ωραία αίθουσα, στα Γιάννενα έχει πολύ κρύο, δεν έχουμε και λεφτά γιατί μειώνεται ο προϋπολογισμός μας. Ο προϋπολογισμός μας είναι μειωμένος στο 1 τρίτο. Η θέρμανσή μας φέτος άνοιξε περίπου, ας πούμε, προς τα τέλη Νοέμβρη. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα προϋπολογισμό πολύ χαμηλό και έχουμε από την άλλη μεριά μια φιωριτούρα. Και το παιδί που θα μείνει στο σπίτι του, σε ένα νοικοκυριό, πόσο και να μιλάμε τώρα, αυτό έχω πει σιγά σιγά, ή τέλος πάντων, χάνει μια οικονομική δυνατότητα και θα προτιμήσει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έτσι πάει καθαρά, δεν είναι μόνο για τα Γιάννενα. Ήδη το έδειξε το αποτέλεσμα του Δημοκρίτου, που κλείσαν σχολές. Έτσι θα γίνει και εδώ, νομοτελειακά θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τα φόπλακα. Γιατί έτσι να προχωρήσει άλλο. Και σε περιφερειακά πανεπιστήμια που ήδη, αν θέλετε, έχουν υποστεί την συρρήκνωση σε επίπεδο πρωτοετών φοιτητών, κύριε Αντωνίου, τα τελευταία χρόνια που έχουμε ουσιαστικά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, κάτι που έχει μειώσει αυτόματα τον αριθμό των εισαγωγών. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι η απόλυτη υποκρισία από την άλλη μεριά. Γιατί από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ας πούμε, χάνουμε πόσους χιλιάδες φοιτητές. Τα Γιάννενα χαθήκαν τόσοι φοιτητές. Απ' την άλλη πλευρά έρχεται και ένας συνάδελφος, και εγώ θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά, και θα πει: μα εγώ θα πάρω ένα φοιτητή ο οποίος έχει πάρα πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο μου. Και τον ακούω. Αυτός ο φοιτητής όμως. Μισό λεπτό λίγο. Και ένα άλλο επιχείρημα. Συγγνώμη, αλλά να βάλω και το άλλο ερώτημα που λέει ένας συναδελφός μου. Λέει: μα θα πάρω αυτόν. Μετά υπάρχει και ένα άλλο. Μα εμείς είμαστε 20 άτομα στο σχολείο μας. Πώς θα πάρουμε 80 φοιτητές? Ας αυξήσουμε τη βάση εισαγωγής για να πέσουν οι φοιτητές, για να τα βγάλουμε πέρα. Να η άλλη όψη. Γι' αυτό σας λέω, ποτέ δεν είναι το θέμα πώς μπαίνει η αλήθεια. Δηλαδή, ένας συνάδελφος σκέφτεται όχι μόνο αν ένα παιδί που γράφει 10 στις εξετάσεις, γιατί ξέρουμε ότι οι εξετάσεις τώρα αυτό το τρελό πράγμα για μία φορά κρίνει τη ζωή κτλ. Και επίσης, εγώ ξέρω πώς φοιτητές μου, ας πούμε, που σπούδασαν στην Αγγλία και επέστρεψαν ειδικά στην Αθήνα, ας πούμε, θυμάμαι. Φοιτητές μου από πανεπιστήμια της Αγγλίας που δεν είχαν περάσει στην Ελλάδα και επέλεξαν έναν δρόμο προς το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν πάρα πολύ εύκολο πριν από πολλά χρόνια. Και σας πληροφορώ ότι οι βαθμοί που είχαν γράψει στις Πανελλήνες είναι αντίστοιχες με αυτές της ΕΒΕ τώρα. Αυτό δηλαδή θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με αυτή την ΕΒΕ δεν θα πάει ένας φοιτητής μας, έτσι. Αλλά και πάλι να μιλήσουμε λίγο και εδώ με νούμερα. Είναι 40-50 χιλιάδες οι φοιτητές μας οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ένα ποσοστό από αυτούς έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε. Είναι από ιδιωτικά σχολεία που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, έχουν συγκεκριμένες επιλογές, έτσι, είναι επιθυμητό. Υπάρχει ένα μεγάλο μετά ποσοστό το οποίο αποτυγχάνει στις πανελλαδικές, λόγω ΕΒΕ. Πανελλήνιες. Αυτό μπορούμε εύκολα να το ρυθμίσουμε. Μόνο όμως αν θέλουμε, τι, να στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν εμείς τώρα μαθηματικά, τι κάνουμε. Σκεφτόμαστε με τον εξής πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, μείωσε τη χρηματοδότηση, στραγγαλίζω, δεν θα δώσω πολλές θέσεις, στραγγαλίζω. Θα φτάσουμε στο τέλος που θα πάρουν σύνταξη, που θα γίνει το πανεπιστήμιο, το δημόσιο, δεν θα μπορεί ούτε να έχει 10 φοιτητές, 15. Από μόνο του θα λέει: δεν μπορώ να πάρω. Άρα, τι γίνεται, μετατόπιση κανονικά, πού, σε μια αγορά που θα έχω εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Σε μια χώρα, έτσι, που είναι η τελευταία, προτελευταία, ας πούμε, σαν αφορά το τι χρήματα πέφτουν, ας πούμε, με το ΑΕΠ, έτσι, και με τα νοικοκυριά μας, σε μια χώρα που πληρώνουμε το περισσότερο ρεύμα, γιατί μας είπαν: α, ελευθερία στο ρεύμα. Ναι, πάλι και εκεί κάτι ελευθερίες άκουγα. Δηλαδή, όπως ακούω τώρα, ελεύθερα πανεπιστήμια, και έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Ποιος Γερμανός, δηλαδή, να μας πούνε ποιο είναι το ποσοστό των Γερμανών, των Γάλλων, που πηγαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Έχω εδώ μπροστά μου τα χαρτιά, στη διάθεσή σας. Τρεις χώρες είναι στην Ευρώπη που έχουν μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό, είπα, δεν είπα το μεγαλύτερο. Βέλγιο, Κύπρος και Λετωνία. Η Λετωνία πολύ συγκεκριμένα, γιατί έχει κάνει ένα μπαμ στα electronics και αυτά. Θυμάμαι έτσι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είμαι ακόμη σωστή, ας πούμε. Έτσι, mathematics και τέτοια. Δηλαδή, μια πραγματικότητα να λέμε, για πραγματικότητα. Οπότε εμείς εδώ, είναι, πώς να σας πω, είναι μια σταθερή μας άποψη. Συρρυκνώνουμε. Δεν υπάρχει δημόσιος τομέας, πολύ ωραία, οπότε εμπρός παιδιά, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό,
να κερδίσετε χρήματα. Αυτό είναι όλο το στοίχημα και δεν είναι καθόλου στοίχημα ανταγωνιστικότητας, γιατί σας είπα, τα πανεπιστήμια μας είναι ανταγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές μας είναι στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κυρία Αντωνίου, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή σίγουρα η δημιουργία ή η επικείμενη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων αυξάνει ακόμη περισσότερο αυτή την ανταγωνιστικότητα. Αν πάμε σε ένα υποθετικό ερώτημα. Αν η κυβέρνηση πραγματικά ήθελε να στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο, παρήχε λοιπόν το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έπρεπε να έχει, το διοικητικό προσωπικό που θα έπρεπε να έχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, τους προϋπολογισμούς που θα έπρεπε να έχει για να λειτουργήσει σωστά, να παρέχει στους φοιτητές του τα πάντα σε ό,τι αφορά την φοιτητική μέρημνα, θα μπορούσε να το καταστήσει ανταγωνιστικό όπως πρέπει απέναντι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ενδεχομένως θα ήρε και τις όποιες αντιδράσεις και από την δική σας πλευρά. Γιατί φαντάζομαι ότι η μεγαλύτερη αντίδραση από τη δική σας πλευρά αυτή τη στιγμή έγκυται στο ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ήδη υπάρχει στη χώρα δεν στηρίζεται όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Αντίθετα, γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει για να το οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμισή του και να ανοίξει το δρόμο για τα ιδιωτικά. Τον έχει ανοίξει, ναι. Τον έχει ανοίξει. Αυτό, τον έχει ανοίξει από το 9. Δηλαδή, με τα λυκειακή εκπαίδευση πήγαιναν αργά και σταθερά προχωρούσαν. Με τα λυκειακή εκπαίδευση και τα λοιπά. Κολέγια και τώρα εργασιακά δικαιώματα. Κοιτάξτε, εγώ θα το ξαναπώ. Ότι το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε έτσι ένα ερώτημα. Ας πούμε, μας λέει κάποιος, και τι σε πειράζει, μωρέ, να έχεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι τόσο απλή μια τέτοια ερώτηση. Τι με πειράζει να έχω, σας είπα, ελευθερία στην ενέργεια. Τι μας πειράζει να έχουμε εξορίξεις εδώ, γιατί μπορεί να έχουμε χαμηλότερο κόστος ενεργειακό. Τάχα λέμε τώρα. Τι μας πειράζει να ανοίξει και ένα ιδιωτικό, ας πούμε, δίπλα στο νοσοκομείο μας. Τι μας πειράζει να σας πω, ας πούμε, τι μας πειράζει να έχουμε ιδιωτικούς αερομεταφορείς. Θα πέσουν όλα τα εισιτήρια, θα είμαστε όλοι ανταγωνιστικότητα, θα βρίσκουμε εισιτήρια φτηνά. Έχει αποδείξει η ιστορία τι γίνεται. Ειδικά σε χώρες έτσι όπως είναι η Ελλάδα, που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση αυτό που λέμε ελέγχου αυτού του τοπίου. Σε κανένα τοπίο δεν υπήρξε έλεγχος. Βορρά στους κερδοσκόπους ήταν τα πάντα. Άρα λοιπόν αυτή η ερώτηση τι μας πειράζει, εγώ δεν την ακούω καλά, γιατί λέω μα δεν θα πρέπει μερικά πράγματα, όπως σας είπα και πριν, να είναι όχι από κρατικό έλεγχο. Δεν μιλάμε για χούντα. Δηλαδή, έχω εδώ τη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη να λέει ότι είναι χουντικής προέλευσης. Πώς λέει, χουντικής προέλευσης ονομάζει ελεύθερο πανεπιστήμιο και όλοι γαλουχηθήκαμε με κρατικό μονοπόλιο, το οποίο είναι μια ορολογία, λέει, χουντικής προέλευσης. Εδώ δηλαδή θα τρελαθούμε. Ποιο, ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο που προάγει την έρευνα και τη γνώση έναντι ενός εκπαιδευτηρίου. Πώς θα γίνει ανταγωνιστικό? Εγώ, κυρία Σταύρο, εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Αμερική. Γι' αυτό οι φοιτητές μας έχουν συνεργασίες. Είναι ευεριζήτητοι. Σας είπα ότι εγώ προσωπικά είχα μια ερευνητική ομάδα 6 ατόμων. Ο ένας από αυτούς είναι στην Αμερική, εννοείται. Ο άλλος έχει κανονική δουλειά στην αγορά εργασίας όπως βγήκε. Ο άλλος ψάχνει και είμαι σίγουρη ότι κάπου θα πάει και θα βρει. Με brain drain, βέβαια, έτσι. Αλλά εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί. Πώς μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο? Πώς θα γίνει ανταγωνιστικό? Και πώς θα με βοηθήσει εμένα ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο? Δηλαδή θα έρθει να κάνει καλύτερο μάθημα αυτός σε σχέση με εμένα? Μα μόνο μάθημα θα παρέχει αυτός, κυρία Σταύρου. Τι θα έχει τις δικές μας τις συνεργασίες? Θα έχει τα δικά μας τα εκτοπίσματα, ας πούμε, τόσο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Αμερική, πώς να πω, την οργανωμένη μας, την προσπάθειά μας για μια οργανωμένη έρευνα και εκπαιδευτική δραστηριότητα? Πώς να την έχει αυτή? Έχει ρωτήσει κανείς από αυτούς που μιλάνε για ιδιωτικά, γιατί έχω την εικόνα και ξέρω. Έχουν καταλάβει λίγο τι σημαίνει να πηγαίνει κάποιος, για παράδειγμα, να κάνει μαθήματα σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο? Ένας πανεπιστημιακός? Δεν υπάρχει κανένας χρόνος, ούτε για έρευνα, ούτε για τίποτε. Πάει, δίνει το μαθημά του, φεύγει. Έχει ένα ωραίο γραφείο, κάθεται. Άρα για ποια ανταγωνιστικότητα, ότι αυτός θα βοηθήσει εμένα να γίνω πιο ανταγωνιστική? Καμία σχέση. Εγώ μόνο με μια, πώς να σας το πω, αξιοπρεπή χρηματοδότηση και αξιοπρεπή στάση απέναντί μου θα γίνω ανταγωνιστική σε σχέση με αυτόν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Και επίσης μην ακούω αυτές τις βλακίες τώρα, το Χάρβαρντ και τα λοιπά. Όχι μόνο λόγω αγοράς δεν έρχεται ένα πανεπιστήμιο τέτοιας φήμης. Και ακούμε ποια πανεπιστήμια έρχονται, όχι ότι δεν ξέρω τι είναι η φήμη τους, ούτε ξέρω τι θα είναι αυτά τα πανεπιστήμια που θα έρθουν. Αυτά, ας βγει ο κύριος Άδωνης να φτιάξει και το καλάθι του πανεπιστημιακού
νοικοκυράς από εδώ και πέρα. Δηλαδή. Τώρα πήγε στο Υπουργείο Υγείας, ναι. Έχει να ασχοληθεί με άλλα. Ας ασχοληθεί με ό,τι, ναι. Α, ναι, το έχει έρθει σε εσάς. Ναι, εντάξει. Τον έχω ξαναδεί μπροστά μου και έχω πλήρη εικόνα. Αλλά θέλω να πω δεν θα ασχοληθώ εγώ με ποια πανεπιστήμια και να κάνω εγώ την αξιολόγηση. Είναι άλλοι που μπορούν να το κάνουν καλύτερα και όταν θα έρθει η ώρα θα το κάνω κι εγώ. Αλλά πάντως εγώ λέω ότι οι πανεπιστήμια που έχουν μία φήμη, σιγά μην έρθουν εδώ να συμπράξουν ιδιώτες για να φτιάξουν ένα εκπαιδευτήριο. Όχι, αυτά είναι πανεπιστήμια στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτά προάγουν την έρευνα και μπορεί να έχουμε τις αντιθέσεις μας. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, στην Αμερική τώρα με τους Παλαιστίνιους, τη Γάζα, όλα αυτά. Έτσι, και υπάρχει έχει γερθεί ένα μεγάλο θέμα. Έτσι. Αλλά όμως αυτά δεν πρόκειται να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να ανοίξουν εκπαιδευτήρια. Γιατί εκπαιδευτήρια. Άρα εγώ δεν πρόκειται ανταγωνιστικά να γίνω καλύτερη σε σχέση με έναν που θα κάνει μάθημα προς Θεού. Θα γίνω καλύτερη εάν συγκριθώ με κάποιον ο οποίος τον σέβεται το κράτος του εκεί και κάνει τη δουλειά του, κάνει την ερευνά του, με αυτόν θα συγκριθώ. Δεν θα συγκριθώ με αυτόν που θα κάνει μάθημα στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, γιατί σας είπα, δεν είναι πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει έννοια του πανεπιστημίου. Είναι πέντε γραφεία και πέντε αίθουσες και ένα κηλικείο. Είναι πανεπιστήμιο αυτό. Άχι, γυμναστήριο. Νομίζω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνετε πιο σαφείς τις θέσεις σας απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που ζητάτε ουσιαστικά όχι αλλαγές, ζητάτε την οριστική απόσυρσή του. Δηλαδή μαζί με την και φοιτητική κοινότητα κυρία Αντωνίου ως ακαδημαϊκή κοινότητα συνολικότερα ζητάτε την πλήρη απόσυρσή του. Έτσι, μιλάτε για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να εμπορευματοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση, να εξισώσει τα πτυχία αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων με των δημόσιων πανεπιστημίων, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση τα περιφερειακά και στο κλείσιμο τα περιφερειακά. Οπότε ένας αγώνας μέχρι τέλους από τη δική σας πλευρά, φαντάζομαι. Ναι, νομίζω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είναι το τελευταίο στοίχημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες προσπάθειες εμπορευματοποίησης. Πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Ας πούμε, βγαίνουν κάτι προγράμματα τώρα τα οποία είναι πολύ μεγάλα και με μεγάλο προϋπολογισμό. Και όλοι οι συνάδελφοί μου τα έχουν μπροστά τους. Αλλά τα λέω να τα ακούσουν και στο κοινό. Η εμπορευματοποίηση έχει έρθει. Να σας πω εγώ προγράμματα τώρα τα οποία βγαίνουν και τι θέλουν. Θέλουν το 60% του προϋπολογισμού να είναι από επιχειρήσεις. Όπου οι επιχειρήσεις θα πάρουν από το κράτος μόνο το 50%. Αντιγράφουν δηλαδή ερευνητικά προγράμματα που έρχονται από Ευρώπη και από ανεπτυγμένες χώρες, γιατί εσείς, κυρία Σταύρου, είστε μέσα σε μια επιχείρηση. Ποια επιχείρηση στην Ελλάδα μπορεί να έρθει και να βάζει τέτοια τεράστια ποσά όταν θα ξέρει ότι θα πάρει επιχορήγηση το 40% και το 50%. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα για τέτοια μεγάλα ποσά, των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πού να τα βρεις. Άρα, δηλαδή, τι κάνεις. Καθυλώνεσαι, αντιγράφεις κάτι, καθυλώνεσαι, δεν μπορείς να βρεις τρόπο για να βγεις προς τα μπρος στο πρόγραμμα και πραγματικά αναρωτιέμαι αυτά τα προγράμματα που είναι σε προδημοσίευση, όπως σας είπα, και ψαχνόμαστε όλοι, να δούμε πού θα μπορέσουμε να πάμε. Επίσης, ξέρετε κάτι δηλαδή, και θέλω πολύ σε αυτό, επειδή μας ακούνε και νέοι άνθρωποι και, έτσι, και οι γονείς τους, πρέπει κάπως δηλαδή να νιώσουμε ότι υπάρχει ελπίδα για κάποια αντίσταση σε κάτι. Γιατί αισθανόμαστε ειλικρινά ότι ό,τι και να γίνει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ότι άστο, βρε παιδί μου, έρχονται αυτοί, περνάνε ό,τι θέλουν. Και επίσης, σας είπα, το ψέμα βαφτίζεται αλήθεια επικοινωνιακά. Και θέλω να κλείσω με κάτι που μου συνέβη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βρέθηκα στη Σύγκλιτο το καλοκαίρι, όπου μπήκαν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα και έκανα μία τοποθέτηση καθόλου κόσμια. Με την έννοια ότι είμαι κατά του διδάκτρων και μάλιστα έβαλα και το χαρακτήρα του περιφερειακού πανεπιστημίου, ότι θα βάσει ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και θα βάσει και δίδακτρο, δηλαδή γελάμε όλοι μαζί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άκουσα έτσι ότι θα πάρουμε υποτροφίες και πάλι κάτι Harvard, κάτι τέτοια. Το πιο σοβαρό που άκουσα όμως ήταν ότι χαρακτηρίστηκε από μέλος της διοίκησης αντιδημοκρατικό το προηγούμενο καθεστώς, έτσι το ορίσανε. Και λέω, με συγχωρείτε, θα χάσω τα ελληνικά μου. Εγώ ξέρω ότι δημοκρατικό είναι κάτι όταν αφήνει την πρόσβαση ελεύθερη, ειδικά όταν μιλάμε για γνώση, όταν μιλάμε για πανεπιστήμιο, έτσι. Αυτό ξέρω ότι είναι το δημοκρατικό. Το να άρεις εσύ, λόγω του ότι έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική, να άρεις εσύ έναν περιορισμό και να λες όποιος θέλει βάζει δίδακτρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι δημοκράτης. Και ο άλλος ήταν. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ο κύριος Πιαρακάκης, χουντικής προέλευσης. Δηλαδή, δεν είναι, δεν ζούμε, δεν ξέρω πώς τα ακούει ο κόσμος αυτά. Όταν το άκουσα αυτό από συνάδελφο, μέλος της διοίκησης,
Ότι βεβαίως λέει τα αναντιμόκρατα. Γιατί είπα πάρτε το πίσω, γιατί σας παρακαλώ πολύ, δεν ισχύει η λέξη, ο όρος που χρησιμοποιείται και είστε και ακαδημαϊκός δάσκαλος. Λέει όχι, λέει, ήταν αντιδημοκρατικό, γιατί απαγόρευε κάποιον να βάλει δίδακτρα. Μα λέω, με συγχωρείτε, αγωνίστηκε κάποιος κόσμος για ελεύθερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με δημοκρατία, με γνώση, με ανταγωνιστικότητα επί του πραγματικού, δηλαδή τι σημαίνει. Σημαίνει γνώση, έρευνα, επιπέδου, άνθρωποι με φιλότιμο και άνθρωποι που είχαν οράματα για τους φοιτητές μας και για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αγώνας λοιπόν μέχρι τέλους για να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και φαντάζομαι αγώνας και στη συνέχεια για να κριθεί αντισυνταγματικό εφόσον ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, κυρία Αντωνίου, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιες προσφυγές στη συνέχεια κατά τον νόμο. Θα υπάρχουν, εννοείται. Έχουν ετοιμαστεί πάρα πολλοί νομικοί και μάλιστα μέσα στους νομικούς δεν είναι αυτό που λέμε τα παιδιά της αντίστασης. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος χαρακτηρίζει πρώτα και κύριε την αντισυνταγματικότητα, γιατί υπάρχει μια παράκαμψη του άρθρου 16 πανέξυπνη, η οποία είναι στα όρια ακροβατή. Έτσι, στα όρια του νομικού και πολιτικού ακροβατισμού, δηλαδή, όπως είπε και ένας συνάδελφος σε ένα άρθρο. Μάλιστα.